Πάμε να πιάσουμε τον Μιχάλη Ρακίτζη. Λοιπόν, πάμε τώρα τυχαία επιλογή, φαντάζομαι ότι θα το πασάρω εγώ. Όχι, όχι, επειδή είναι στο 80. Βασίλη μου, θα μπορούμε να πούμε στο πλάνο σου, αν σε παρηγορεί αυτό. Λοιπόν, νάτος, ο Μιχάλης Ρακίτζης ήταν από παλιά μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή, αν τώρα θεωρούσαμε ότι ο Σάκης Ντροπάς είναι το pop είδωλο, ο Μιχάλης Ρακιτζής στη δεκαετία ξεκίνησε το 80, αλλά το 90 ήταν σαν τους Pix Lux, κάτι τέτοιο. Σ' αγαπώ. Μωρό μου φάλτσο. Μωρό μου φάλτσο και όλα τα σχετικά. Είπε πάρα πολλά. Γέμιζε 30.000 κόσμο σε στάδιο και γινόταν ένας χαμούλης. Κύριε Ρακιτζή, θα συναντώ στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Εμφανίσεις κάθε Σάββατο. Θα δούμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα ως συνήθως, γιατί σε κάθε εμφάνιση που κάνω παρουσιάζω κομμάτια από τη δουλειά μου σε τελείως διαφορετικό ύφος και στυλ. Το στυλ που έχω επιλέξει για αυτή την περίοδο είναι funky. Αναρωτιέμαι πώς είναι η εμφάνισή σας το βράδυ που τραγουδάτε, γιατί σας συναντώ με ένα πολύ διαφορετικό look σήμερα. Κάπως έτσι είναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Έχουμε σταματήσει να χτυπιόμαστε και να τρέχουμε πάνω στη σκηνή. Σας έκαναν ποτέ κάποια πολύ καλή οικονομικά πρόταση από νυχτερινό κέντρο και εσείς να αρνηθήκατε? Ναι. Ναι, και ήταν μια πολύ συγκεκριμένη εποχή που τα χρήματα κυκλοφορούσαν σε βαλίτσες και ενώ δεν θα δεχόμουν μια τέτοια πρόταση για συγκεκριμένο μαγαζί, έφτασε μέχρι το σπίτι με βαλίτσα με λεφτά, το οποίο θεώρησα ότι με προσβάλλει πολύ ακόμα περισσότερο, ας πούμε. Δηλαδή, όταν πεις όχι ευχαριστώ, δεν μου κάνει, δηλαδή και πάει ο άλλος να σε δελεάσει με χρήματα, νομίζω ότι είναι αρκετά προσβλητικό. Φοράγατε ιδιαίτερα ρούχα? Θυμάστε έτσι το πιο ακριβό που μπορεί να είχατε? Αχ, όχι, δεν δίνω σημασία σε αυτά. Όχι, Όχι, συνήθως δεν ψωνίζω ποτέ εγώ τα ρούχα μου, δηλαδή. Δεν μπορώ να μπω σε ένα μαγαζί, ναι, να ψωνίσω. Δεν το έχω κάνει από μικρός. Δεν είχατε αυτό του καλλιτέχνη που θέλει το ιδιαίτερο, το να ψάξει, να πάει στο εξωτερικό? Δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν καλλιτέχνης. Δεν έχω τις προδιαγραφές ενός καλλιτέχνη, νομίζω. Μην με κοιτάτε έτσι. Ναι, τώρα ήμουν άφωνη. Έχω μάθει από μικρός ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν κάποιες προδιαγραφές. Το ντύσιμο, τον τρόπο ζωής, το φαίνεστε και δεν νομίζω ότι έχω κάτι κοινό με όλα αυτά. Μου αρκεί ο τίτλος του μουσικού. Δηλαδή είμαι ένας μουσικός που αγαπάει τη μουσική, μελετάει συνεχώς, γράφει πράγματα και μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τελικά τι είναι star. Star είναι το απρόσιτο για μένα. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος που κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν συστήνεται ως star, αλλά τον βλέπουν έτσι οι άλλοι. Θυμάστε κάποια ακραία εκδήλωση θαυμασμού? Εμείς που ξεκινήσαμε να κάνουμε τις συναυλίες στα γήπεδα και μιλάμε για προσελεύσεις 30.000-40.000 κόσμου, να δείτε πώς αλλάζουν εποχές, ας πούμε, που σήμερα μπορεί να γεμίζει κάποιος ένα μαγαζί, ξέρω, με 500.000 άτομα και να αισθάνεται θεός. Εντάξει, εκείνες εποχές, αν είχαμε 10.000 κόσμο σε μια συναυλία, ήταν αποτυχία, έτσι. Θεωρούσαμε ότι δεν πήγαμε σαν καλά σε εκείνη την πόλη, ας πούμε. Σίγουρα στα live θα προσπαθούσαν να σας συναντήσουν, να σας πιάσουν. Ναι, εντάξει. Έτσι γινόταν στα live. Όχι μόνο με μένα. Αλλιώς συμπεριφερόντουσαν στην εποχή του 80, του 90. Αλλιώς είναι σήμερα. Σήμερα είναι πιο απόμακρα τα πράγματα. Γινόταν σκοτωμός, ας πούμε, για αυτόγραφο. Σήμερα δεν χρειάζεται αυτόγραφο. Μία φωτογραφία από μακριά ή έστω μία selfie, αν μπορούν να πλησιάσουν, είναι αρκετή. Τότε γίνονταν σκοτωμός για τα αυτόγραφα, δηλαδή ποδοπατιόντουσαν κάτω. Όλα αυτά όμως που ποδοπατιόντουσαν, που γέμιζε στάδια 30.000 κόσμου, βλέπεις ότι ούτε καν ξεστομίζει το καλλιτέχνης. Έτσι. Σεμνός, γήινος και ανθρώπινος πάρα πολύ και πολύ κοντά στον κόσμο. Για μένα αυτό είναι star. Ναι. Και ωραίος ο προσδιορισμός του star που έδωσε ο Μιχάλης. Ναι, άλλες εποχές, παιδιά, μην το ξεχνάμε τώρα. Εκεί τότε ένα αυτόγραφο το κρατούσαν για 10-15 χρόνια στον τοίχο και τώρα μπαίνεις μέσα στο κινητό και βλέπεις ότι κάνει ο κάθε star που λέγεται star, στον ύπνο του, στον ξύπνιο του, χάμπι, μάμπι, friends, αυτό, τα πάντα όλα. Follow, εκεί δεν τους βλέπαμε ποτέ, follow, ξεφόλου και πάει λέγοντας. Επίσης, οι βαλίτσες με τα λεφτά, παιδιά, τώρα το ότι είπε όχι, που πηγαίνανε όντως σε βαλίτσες, εδώ πηγαίνανε σε παρουσιάστριες. Το είπε μια μεγάλη αλήθεια. Ναι. Δεν το λέει σχεδόν κανείς αυτό το πράγμα. Νίκο Γεωργιάδη, γίνεται ακόμα αυτό? Φυσικά και νομίζω ότι γίνεται. Σακούλες μαύρες. Ναι.
Τι λέτε, δεν θα προσδιορίσω εγώ το χρώμα τη σακούλα. Τι είναι αυτά που λέτε δεν τώρα. Δεν θα προσδιορίσω εγώ κανένα χρώμα σακούλα. Απλά το πιο εντυπωσιακό για μένα, ξέρετε ποιο είναι. Πάντως προσβλητικό δεν είναι για να πούμε λίγο κάτι. Σα-ίσα δείχνει πόσο πολύ σε θέλει ο άλλος και σε διεκδικεί επαγγελματικά. Δεν είπα αυτό πάντως. Είπε ότι ενώ είπα όχι, θεώρησε ότι το χρήμα θα με ρίξει. Αυτό ήταν το προσβλητικό. Παιδιά, είναι 65 ετών. 65 εγώ αυτό τρελάθηκα. Κοίτα και φαίνεται 20 χρόνια νεότερος. Φανταστικό.